Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής και πρόεδρος βεβαίως της Φωνής Λογικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στον αέρα της εκπομπής της, κυρία Καρδιωτάκη και κύριε Σαββίδη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αληθώς, Ανέστη. Λοιπόν. Φωνή Λογικής, λοιπόν. Τι πρεσβεύει, τι πρεσβεύει η Φωνή της Λογικής, τι έρχεστε να μας φέρετε στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, στην πολιτική ζωή του τόπου, τι είναι αυτό που θέλετε, τι πρεσβεύετε? Πρεσβεύουμε τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε, την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια και φυσικά το λέει και το όνομα του κόμματος, Φωνή Λογικής. Πρεσβεύουμε τη λογική. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους λογικούς Έλληνες πολίτες να μας στηρίξουν και να μας ψηφίσουν. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή παράνοιας, μια εποχή παραλόγου. Το βλέπουμε σε πολλά θέματα γύρω μας, από την εγκληματικότητα, από την ακρίβεια, από το ότι δεν υπάρχει δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, από τη λαθρομετανάστευση, από τον φασισμό της πολιτικής ορθότητας, τον δικαιωματισμό και τη woke κουλτούρα. Συνεπώς, όλα όσα βλέπουμε γύρω μας μας πονάνε και γι' αυτό είμαστε εδώ, Φωνή Λογικής. Ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για τις 9 Ιουνίου, για τις ευρωεκλογές, για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι δεν πάμε πουθενά εάν δεν διατηρήσουμε τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε και μας μεγάλωσαν οι γονείς μας. Γιατί αυτό είναι κάτι ιερό. Έχουμε ιερό χρέος να το υπηρετήσουμε και να το κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η Φωνή Λογικής. Της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, από την οποία προέρχεστε, κυρία Λατινοπούλου, έτσι δεν είναι? Από τη Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία ήμουν υποψήφια. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία υπηρετούσε τις αξίες, τις οποίες εγώ πάντοτε υπηρετούσα και θα συνεχίσω να υπηρετώ. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί, το DNA της πλέον έχει αλλάξει πλήρως. Είναι ένα κεντροαριστερό πλέον ξεκάθαρα κόμμα, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι σε πολύ βασικά θέματα δεν διαφέρει από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ. Πλέον η Νέα Δημοκρατία δεν αναγνωρίζεται ούτε από τους ίδιους τους ψηφοφόρους της που την εμπιστεύτηκαν στις εθνικές εκλογές του 2023. Πάντως στην Ευρωομάδα είναι ο πρόεδρος της Ευρωομάδας, στην οποία ανήκει, είναι ο κύριος Βέμπερ, που είναι ο πρόεδρος των Ευρωπαίων. Σωστά, έτσι δεν λέω? Παρακαλώ. Μπορείτε να επαναλάβετε. Θέλω να πω ότι στο Ευρωκοινοβούλιο, μιας και μιλάμε για Ευρωβουλή αυτή τη στιγμή και ευρωεκλογές, η Ευρωομάδα, ο πρόεδρος της Ευρωομάδας στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος Βέμπερ. Βέβαια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι, και αυτό είναι τι? Έχει να κάνει κάτι με τις συντηρητικές δυνάμεις, έχει να κάνει κάτι με τις αξίες τις οποίες μεγαλώσαμε εμάς? Εμείς αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο υποστηρίζουμε είναι ο συντηρητισμός. Εμείς θα είμαστε με τη Μελώνη, για παράδειγμα, στους Ευρωπαίους συντηρητικούς. Αυτές είναι οι αξίες που έχει ξεχάσει η Ευρώπη. Αυτές είναι οι αξίες που δυστυχώς δέχονται πόλεμο από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και με τις νομιμοποιήσεις λαθρομεταναστών, αλλά και με τον νέο νόμο που έφερε, που ουσιαστικά ανοίγει και πόρτα πολλών πραγμάτων σχετικά με τον δικαιωματισμό, όπως ας πούμε η εμπορευματοποίηση της μήτρας ή το να υιοθετούν ομοφυλόφιλοι παιδιά. Άρα αυτά δεν είναι μια ατζέντα η οποία έχει να κάνει με τις αξίες μας. Σε καμία περίπτωση. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, αλλά είναι μια χώρα στην οποία έχουμε μεγαλώσει με συγκεκριμένα ιδανικά. Αυτά τα ιδανικά οφείλουμε να τα διαφυλάξουμε και να τα υπηρετούμε. Και δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει κανένα τέτοιο σκοπό. Και ούτε η Ευρώπη φυσικά, η οποία έχει αλλάξει πλέον δρόμο και έχει απομακρυνθεί από ισχυρά κράτη-μέλη όπως θα έπρεπε να είναι. Ισχυρά έθνη και πλέον θέλουν να υπηρετήσουν ένα όραμα μιας πολυπολιτισμικότητας, ενός πολυπολιτισμικού χυλού, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πολιτισμική μας κληρονομιά, αλλά και την ιστορία μας. Άρα, κυρία Λατινοπούλου, εσείς λοιπόν μας είπατε ότι το τρίπτυχο έτσι που σας εκφράζει είναι το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Το ίδιο τρίπτυχο όμως δεν είναι ουσιαστικά που επικαλείται και επικαλούνται και άλλα κόμματα, όπως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Σε τι διαφέρετε εσείς από την Ελληνική και Λύση? Και κατά το παρελθόν και άλλοι. Πολύ. Βεβαίως. Ακόμα και ένα χαλασμένο ρολόι δύο φορές την ημέρα, κύριε Σαββίδη, δείχνει σωστά την ώρα. Το ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να λέει και η Ελληνική Λύση, αυτό δεν μου λέει εμένα προσωπικά κάτι, τώρα το θυμήθηκαν. Να θυμίσουμε ότι έχουν εμπορευματοποίηση και το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και άλλα κόμματα εμπορευματοποιούν τη θρησκεία μας, εμπορευματοποιούν την πίστη μας. Τώρα, σημασία δεν έχει τι λέει κάποιος, αλλά ποιος το λέει. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν τα υποστηρίζουμε και γι' αυτό και δημιουργήσαμε τη Φωνή Λογικής. Γιατί η Φωνή Λογικής, ξέρετε, είναι ένα κόμμα το οποίο υπηρετεί και πρεσβεύει την ευπρέπεια, την αξιοπρέπεια,
τη σοβαρότητα, με σοβαρές προγραμματικές θέσεις, με επιχειρήματα που μπορούν και οι τηλεθεατές μας να μπουν στο φωνηλογικής.gr και να διαβάσουν και τις προγραμματικές μας θέσεις και το πρόγραμμά μας, αλλά να δουν και το ψηφοδέλτιό μας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο, το οποίο έχει μέσα άξιους λαμπρούς επιστήμονες, νέα άφθαρτα πρόσωπα, οικογενειάρχες με αξίες. Δηλαδή, αυτά όλα είναι, δυστυχώς δεν υπάρχουν πολύ συχνά στην πολιτική σκηνή και γι' αυτό και καλώ τον κόσμο να μπει και να τους δει όλους έναν προς έναν. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο και στα εθνικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, και να μιλήσουμε για δύο βασικά προβλήματα. Και το ένα ταλαιπωρεί πάρα πολύ και την Κρήτη και έχει να κάνει με τη λαθρομετανάστευση. Είδαμε το πρώτο δίμηνο και όλος του 24 να γίνεται ρεκόρ αφήξεων λαθρομεταναστών στη Γαύρο. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί και την Ελλάδα χρόνια τώρα, αλλά και την Ευρώπη. Τι γίνεται δηλαδή, θέλουμε μία Ευρώπη και μία Ελλάδα ισλαμοποιημένη? Θέλουμε μία Ελλάδα που αντί να γεννιούνται Ελληνόπουλα, να αυξάνονται και να πληθύνονται οι μουσουλμάνοι? Και στην ίδια την Κρήτη να υπάρχει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή να φτάνουν στα παράλια της Κρήτης λαθρομετανάστες? Βεβαίως, κυρία Λατινοπούλου, όπως και εσείς πολύ καλά ξέρετε, και οι μετανάστες, όλοι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ μέσω Γαύδου, μέσω Κρήτης, ουσιαστικά δεν είναι ο προορισμός τους ούτε η Κρήτη ούτε η Ελλάδα. Νομίζω και εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Είναι η κεντρική Ευρώπη, είναι άλλες χώρες ο προορισμός τους. Είναι παραστική. Δεν χωράνε. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη πλέον. Με δεδομένο, κυρία Λατινοπούλη, πως η χώρα μας και γερνά, αλλά όπως και η Ευρώπη γερνά και δεν γεννά, δεν πρέπει η Ευρώπη κάπως να υπάρχει στο πέρασμα των αιώνων? Δεν πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της ή τέλος πάντων να δημιουργήσει τέτοιες πολιτικές που να εμπλέξει ενεργά και να φέρει τους μετανάστες εδώ, να τους κάνει ανθρώπους που θα μπορέσουν να κατοικήσουν εδώ στην Ευρώπη και να ακολουθήσουν αυτό το δυτικό τρόπο ζωής? Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση το ερώτημά σας. Δηλαδή, λέτε ότι αντί να βάζουμε πρώτα την Ελλάδα, πρώτα τους Έλληνες, αντί να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό με κίνητρα... Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό σε καμία περίπτωση. Τι λέτε, να αντικαταστήσουμε ουσιαστικά το ότι δεν γεννάει ο Έλληνας λόγω πολλών προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το ότι δεν υπάρχει στήριξη της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας, και επειδή δεν γεννάμε, αντί να δοθούν κίνητρα και αντί να δοθεί στήριξη και αντί να στηριχτεί και η πυρηνική αλλά και η παραδοσιακή οικογένεια, να βάζουμε μέσα τους λαθρομετανάστες, οι οποίοι έρχονται παράνομα στη χώρα μας, χωρίς έγγραφα, από μη εμπόλεμες ζώνες, από μη νόμιμες πύλες, μπαίνουν παράνομα. Mm-hmm. Να τους αφήνουμε αυτούς εδώ να αυξηθεί ο πληθυσμός μας? Όχι. Για ποια Ελλάδα θα μιλάμε σε λίγα χρόνια? Ποια Ελλάδα θα αφήσουμε στα παιδιά μας? Η Ελλάδα που βαίνει μειούμενη όμως. Βλέπετε τι γίνεται. Το τελευταίο διάστημα χάνουμε έδαφος διαρκώς. Έτσι όπως πάμε αυτή τη στιγμή, σε μερικά χρόνια, σε 30-40 χρόνια, πόσο υπολογίζαμε στη συζήτηση που κάναμε με τον καθηγητή προχτές, θα είμαστε λιγότερο από 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ως φωνή λογικής θα το θίξουμε και στην Ευρώπη, αλλά και θα προτείνουμε να ληφθούν μέτρα, κίνητρα, έτσι ώστε επιτέλους να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό μας. Το δημογραφικό μας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με λαθρομετανάστες, ούτε με το να υιοθετούν ομοφυλόφιλοι παιδιά. Το δημογραφικό αντιμετωπίζεται με μέτρα στήριξης στην οικογένεια. Το δημογραφικό αντιμετωπίζεται με το να στηριχθούν οι νέοι που θέλουν να ζήσουν ένα καλύτερο αύριο, να κάνουν οικογένεια. Άρα τα μέτρα αυτά, κυρία Λατινοπούλου, ποια είναι? Είναι το οικονομικό, το στεγαστικό για τις οικογένειες, ποια είναι? Τι πρέπει να στηριχθεί, λέτε εσείς? Καταρχάς πρέπει να στηριχθούν και οι γυναίκες, να στηριχθεί η μητρότητα, να στηριχθούν με μέτρα οι νέοι, που δεν γίνεται τίποτα πλέον. Βλέπουμε η ακρίβεια έχει φτάσει στα κόκκινα. Πώς μπορεί να ζήσει ένας νέος σήμερα? Για πείτε μου, με τα ενίκια στο Θεό, με όλες τις τιμές και τις αυξήσεις οι οποίες γίνονται στα προϊόντα, στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι δεν μας φτάνει ούτε για τα απαραίτητα. Με τι? Με την βενζίνη να είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Με την κινητή τηλεφωνία να είμαστε πρωταθλητές στην υψηλότερη τιμή στην Ευρώπη. Σε όλα έχουμε υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Βέβαια, ο αντίλογος είναι, θα πει κανείς, εντάξει, καπιταλιστική οικονομία ζούμε. Ουσιαστικά μιλάμε για μια δυτική χώρα, καπιταλιστική. Καπιταλιστική οικονομία έχουν και άλλα κράτη της Ευρώπης. Εμείς γιατί πρέπει να έχουμε, δηλαδή, την ώρα που μειώνεται ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, γιατί αυξάνεται? Εδώ γιατί έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, τον οποίο δεν τον έχει καταργήσει η κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια? Θα πρέπει να έχουμε καπιταλιστική, όπως λέτε, οικονομία, αλλά από εκεί πέρα να υπάρχουν κανόνες.
Εμείς είμαστε υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας, είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχουν καρτέλ τα οποία εσχροκερδούν και να υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία κάνει πως δεν βλέπει. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν αυστηρές ποινές σε όσους μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι οποίες εσχροκερδούν. Μάλιστα. Λοιπόν... Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν έλεγχοι. Σε κανένα επίπεδο δεν υπάρχουν έλεγχοι. Στα εθνικά το θέμα θέματα... είναι η αγορά να λειτουργεί σωστά. Κυρία Τιμοπούλου. Και με στρεβλώσεις, όπως σε όλα. Στα εθνικά θέματα, επειδή το θέσατε, εσείς το βάλετε στο τραπέζι, όλα έχουν γίνει λάθος από πλευράς κυβέρνησης, διότι υπάρχει και μια έτσι, στρατιωτική ενίσχυση. Βλέπουμε δαπάνες, οποίες και η Νέα Δημοκρατία τις προτάσει και για το δικό της δεξί ακροατήριο. Η προσέγγιση αυτή που. Εντάξει, μπορεί να είναι επικοινωνιακή, μπορεί να μην είναι εις βάθος με την Τουρκία τους τελευταίους μήνες. Είναι όλα στραβά, δηλαδή αρμενίζουμε σε στραβό γυαλό η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα είναι ότι δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική κατευνασμού. Και αυτό είναι πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει να είμαστε κάρπα ζωής πράκτορες και της Τουρκίας και της Αλβανίας και των Σκοπίων. Την Τουρκία, η οποία συνεχώς μιλάει για γκρίζες ζώνες, μιλάει για αναγνώριση ψευδοκράτους στην Κύπρο, μιλάει για τουρκική μειονότητα στη Θράκη, έχει ενισχύει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, έχει ενισχύει το παράνομο Κάζους Μπέλι. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει? Διδάσκει στα σχολεία πλέον και επίσημα τη γαλάζια πατρίδα στους μαθητές των σχολείων στην Τουρκία και η Ελλάδα κάνει πως δεν βλέπει. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Είναι ένας γείτονας, κύριε Λατινοπούλου. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνουμε, να κόψουμε έτσι τους διάβλους επικοινωνίας? Και εμείς είμαστε γείτονας της Τουρκίας, αλλά δεν βλέπω να το σέβεται πουθενά η Τουρκία. Δηλαδή, τι είναι το σωστό? Ο Ράμα να κρατάει φυλακή εδώ και ένα χρόνο και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, το Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος Χιμάρ. Τα Σκόπια να συνεχώς να παραβιάζουν τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν χρησιμοποιούν πουθενά το Βόρεια. Και τώρα πλέον και επίσημα βγήκε και η πρόεδρος του Σκοπίων και είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να χρησιμοποιούμε το Βόρειο, θα είναι σκέτο Μακεδονία. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια πολιτική κατευνασμού? Να κλιμακώσουμε και εμείς, να ορθώσουμε ανάθημα. Αυτό πρέπει να κάνει μια ισχυρή χώρα. Είναι μια κίνηση του να εντάσσουμε, ας πούμε, στο ευρωψηφοδέλτιο το Φρέντι Μπελέρη, μιας και το αναφέρατε, λέω, και με δεδομένο ότι είναι στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η υπόθεση με το Φρέντι Μπελέρη είναι μια, κατά την άποψή μου, εθνική διπλωματική ήττα της Ελλάδος. Και από εκεί και πέρα, το ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να εργαλειοποιήσει τον ίδιο, αλλά και αυτό το ζήτημα το οποίο εκπροσωπεί ουσιαστικά το εθνικό μας ζήτημα, με τη Χιμάρα και την εθνική μειονότητα, είναι αυτό το οποίο πιστεύω εγώ, είναι ότι είναι μια καθαρή καπηλεία. Και το κάνει μόνο και μόνο για να εφαρπάξει δεξιούς ψήφους από τα δεξιά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος και προφανώς είναι κάτι το οποίο από εμάς είναι κάτι το οποίο ούτε το πιστεύουμε και ούτε και θα το κάναμε ποτέ εμείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε και για τα Σκόπια και για την Αλβανία και για την Τουρκία, πείτε μου εσείς, δεν πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα ως χώρα και μέσα στην Ευρώπη να ορθώσει ανάστημα με όλες αυτές τις προκλήσεις που δεχόμαστε από τους γείτονες? Είμαστε χώρα ή είμαστε χώρος? Τι θα κάνουμε δηλαδή, για να είναι όλοι ικανοποιημένοι οι γείτονες, εμείς θα κάνουμε πάντα τα στραβά μάτια? Θα ανεχόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών να κάνει υπόκληση στον Ερντογάν? Είναι δυνατόν? Λοιπόν. Δεν πρέπει κάποια στιγμή και εμείς ως Ελλάδα να ορθώσουμε ανάθημα, αλλά και στην Ευρώπη να ακουστεί καθαρά, για παράδειγμα, και να γίνει ξεκάθαρο το ότι πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και βάσει του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει επιτέλους να επεκταθούμε στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό πρέπει να το κάνουμε σαφές. Δεν μπορεί η Τουρκία να λέει ότι είμαστε υπό απειλή πολέμου αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν μπορεί η Τουρκία να μετατρέπει τη μονή της χώρας σε τζαμί, την Αγία Σοφιά σε τζαμί, τη μονή του Παμακάριστου σε τζαμί. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας να βγαίνει και να λέει ήτανε αχρίαστο. Ήτανε αχρίαστο. Αυτό είπε. Ήτανε αχρίαστο. Λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου, επειδή... Δεν είπε ότι ήτανε βανδαλισμός, δεν είπε ότι ήτανε ντροπή. Είπε ότι ήταν αχρίαστο. Μας προκαλούν και εμείς νιαουρίζουμε. Εντάξει, ως φωνή λογικής, αλλά και ως περήφανοι Έλληνες, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ένα ως εδώ. Λοιπόν, επειδή και ο χρόνος πιέζει ο τηλεοπτικός, μια τελευταία ερώτηση. Ποιες είναι οι προσδοκίες του κόμματός σας για την Ευρωκάλυπη, που έχουμε πλέον κάτι λιγότερο από ένα μήνα? Ποιες είναι οι προσδοκίες, οι εκτιμήσεις σας? Εμείς αυτό το οποίο πιστεύουμε και αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε είναι
να είμαστε στις 9 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εκπροσωπήσουμε επάξια τους Έλληνες που θα μας εμπιστευτούν και επιτέλους να σηκώσουμε ψηλά τις αξίες μας και να στείλουμε ηχηρό μήνυμα. Το διακύβευμα της Ευρώπης είναι η ισλαμοποίηση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Είναι, όπως σας είπα και πριν, η παράνοια της woke agenda και του άκρατου δικαιωματισμού. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε και από την Ευρώπη να ληφθούν μέτρα και να βγουν οδηγίες που να απαγορεύεται η προπαγάνδα των ΛΟΑΤΚΙ και των δικαιωματιστών μέσα στα σχολεία. Θα μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα και αυτό το οποίο σίγουρα θα πρέπει επιτέλους να πούμε είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη των εθνών. Όχι μια Ευρώπη των λαθρομεταναστών. Mm-hmm. Μια Ευρώπη η οποία θα ξαναεπιστρέψει στις αξίες της, θα φροντίζει τους ίδιους τους πολίτες της Ευρώπης. Πάντως και οι αξίες πάνω στις οποίες πάτησε η Ευρώπη και ήταν αυτό που πρέσβευε από την πρώτη στιγμή η Ένωση, ήταν οι αξίες της συναδέρφωσης, της ενωμένης Ευρώπης, των λαών που είναι ενωμένοι, που έχουν δικαιώματα, που είναι όλοι ίσοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Όχι όμως ανοιχτά σύνορα, όχι να αυτή έρχεται όμως, Ευρώπη, αυτή... ο καθένας, ο κάθε ισλαμιστής φανατικός, ο οποίος θέλει να βανδαλίσει και ο οποίος υπηρετεί το Ισλάμ και το Κοράνι, τη Σαρία. Και μάλιστα οι ίδιοι μόνοι τους λένε ότι δεν έχουν καμία πρόθεση, ούτε και θέλουν να υπηρετήσουν τον δυτικό τρόπο ζωής, ούτε και θέλουν να ενσωματωθούν. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η Σαρία, το Κοράνι, το ίδιο το Ισλάμ τους επιβάλλει το να σκοτώνουν, είναι η κουλτούρα τους τέτοια. Το να βιάζουν χωρίς τύψεις, είναι η κουλτούρα τους τέτοια. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε αύξηση της εγκληματικότητας. Πάντως, γι' αυτό και υπάρχουν... Βεβαίως, αυτή δεν είναι, κυρία Λατινοπούλου, αυτή δεν είναι η κουλτούρα τους. Μιλάτε τώρα για κάποια έτσι ακραία φονταμενταλιστικά στοιχεία, κατά βάση. Αφήστε που, αυτό το... Αφήστε που αυτό το ζήτημα, κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα, στα στοιχεία της ελληνικής... Ολόκληρες περιοχές της Γαλλίας και της Γερμανίας έχουν κετοποιηθεί. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει με τον Άγιο Παντελεήμονα, με περιοχές της Αθήνας, περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε λίγο και περιοχές της Κρήτης. Πια αυτό δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αυτό είναι γκετοποίηση ολόκληρων περιοχών και πόλεων. Mm-hmm. Δεν μπορούν οι πολίτες να κυκλοφορήσουν στις ίδιες τους χώρες με ασφάλεια. Ακούστε με λίγο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, πάντως. Από τις κλοπές και τις διαρρήξεις μας τα έδωσε πριν από μερικές ημέρες στον αέρα η ελληνική αστυνομία. Περίπου από τις 20.000 συλλήψεις που έγιναν από κλοπές και διαρρήξεις, 15.400 ήταν Έλληνες. Εγώ θα ήθελα να δείτε και να βγάλετε στον αέρα της εκπομπής τα στατιστικά των φυλακών. Πώς είναι οι Έλληνες στις ελληνικές φυλακές, που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι κάτω από 30%. Άρα μιλάμε για ένα ποσοστό άνω των 70-75%. Που είναι αλλοδαπή στις ελληνικές φυλακές. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δεν χρειαζόμαστε και άλλους. Φτάνει. Mm-hmm. Τώρα, θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι έχουμε 4 υποψήφιους από την Κρήτη. Mm-hmm. Τον Νίκο τον Καλέργη, την Ευδοξία τη Χιλά, έχουμε την Άρια την Κοπηδάκη και τον Ιωάννη τον Λυκάκη. 4 υποψήφοι από την Κρήτη, που μπορεί ο κόσμος να μπει και να δείτε και τα βιογραφικά του στο phonylogic.gr. Και σίγουρα αυτό νομίζω ότι σημαίνει πολλά. Θα δώσουμε αγώνα και στην Κρήτη, θα κάνουμε και επίσκεψη στην Κρήτη και θα δούμε και θα γνωρίσουμε τον κόσμο από κοντά προς τα τέλη του Μαΐου και εύχομαι και προσεύχομαι να μην υπάρξουν καταστροφές από τις δυνατές βροχές εκεί από ό,τι είδα. Mm. Να είναι όλα καλά. Τις τελευταίες ώρες έχουμε μπόλικη βροχή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατί ξέρετε ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πιέζει και πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.